Χαλβάς από ταχίνι με 4 υλικά, μαστιχωτός. Πολύ μαστιχωτός. Πάμε να σου δείξω τα 2 μυστικά για να τον φτιάξεις. Ξεκινάμε με το πρώτο μυστικό που είναι το τσουένι. Είναι η τριμμένη ρίζα ενός βότανου και υπάρχει σε όλους τους χαλβάδες του εμπορίου. Το βρίσκεις στα μπαχαροπολία. Ανακατεύεις το τσουένι στο νερό και αφού πάρει βράση ρίχνεις σιγά σιγά το μέλι. Αφήνεις το μείγμα να βράσει μέχρι να γίνει σαν σαπουνάδα. Το ρίχνεις σιγά σιγά ανακατεύοντας μέσα σε ταχίνι που έχει ζεστάνει σε μπεν μαρί. Και φτάνουμε στο δεύτερο μυστικό που είναι το ανακάτεμα. Θέλει αρκετό. Στόχος είναι το μείγμα σου να αρχίσει να βγάζει το λάδι του κάπως έτσι. Το λάδι το πετάς ή το κρατάς για άλλη χρήση. Βάζεις το μείγμα σε μία φόρμα, το ισιώνεις. Όσο πιο πολύ λάδι βγάλει, τόσο πιο μαστιχωτό θα γίνει. Και είναι έτοιμο για το ψυγείο, όπου θα το αφήσεις για ένα τρίωρο τουλάχιστον. Το ξεφορμάρεις, παίρνεις με ένα χαρτί κουζίνα στα πολλά λάδια και το κόβεις σε κομμάτια. Δες πόσο μαστιχωτό και ελαστικό είναι. Σαν πλαστελίνη ένα πράγμα. Πασπαλίζεις λιωμένη σοκολάτα, αμύγδαλο φιλέ και αφού το αφήσεις για λίγο στο ψυγείο, είναι έτοιμο. Κάνε like και follow γιατί έχω και άλλα τέτοια.